αποτελεσματικά να διαχειριζόμαστε αυτή τη μεγάλη πρόκληση για τη χώρα μας. Σε όλη την Παραμεθόριο, όσα πληρώματα είναι στα σκάφη του λιμενικού σώματος, ζούμε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Τα περισσότερα περιστατικά που έχουμε επιληφθεί, υπάρχει πάρα πολύ πανικός από τους επιβαίνοντες. Δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι αν είναι σε θάλασσα ή σε ποταμό. Όταν πάμε δίπλα τους, τις περισσότερες φορές με τη μετατόπιση του φορτίου πέφτουμε στη θάλασσα, έχουμε ναυαγούς. Υπάρχει μια κατάσταση πανικού που είναι πολύ δύσκολη να διαχειριστεί από εμάς. Υπάρχουν λένδοι οι οποίοι είναι 6-7 μέτρα χωρητικότητας 6 ατόμων και σε αυτήν επιβαίνουν 50-60 άτομα, βρέφη, χωρίς σωσίβια πολλές φορές, και ακόμα και αυτά τα σωσίβια που φοράνε δεν είναι για ασφαλή ναυσιπλοεία. Ψυχολογικά είμαστε σε δύσκολη θέση, λόγω ότι αντιμετωπίζουμε πολλές φορές και ναυαγούς με άσχημο τέλος, τα περισσότερα είναι και βρέφη, και κάθε φορά που περνάμε αυτές τις σκηνές που ζούμε, ευχόμαστε να μην υπάρξουν άλλες, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνεχώς βλέπουμε μπροστά μας τραυματίες πολέμου, χωρίς άκρα, ηλικιωμένες πάρα πολλοί μεγάλες ηλικίες ανθρώπους, οι οποίοι τους μεταφέρουν οι συγγενείς τους για να σωθούν από τον πόλεμο. Ζούμε μαζί με αυτούς πολλές φορές και σκηνές πολέμου, μας τους μεταφέρουν οι ίδιοι. Και κάθε φορά μια άσχημη εικόνα τη συμπληρώνει άλλη. Παράδειγμα, τη μία φορά μπορεί να έχουμε ένα νεκρό παιδάκι από πνιγμό, την άλλη φορά έχουμε ένα συνόδευτο παιδάκι που δεν έχει γονείς. Το μεταφέρουν ή κάποιοι που είναι επιβαίνοντες μέσα στην Λέμβο ή από την ακτή το αφήσαν οι γονείς τους στους διακινητές, γιατί δεν είχαν χρήματα να έρθουν και εκείνοι μαζί του ή για να σωθεί από τον πόλεμο. Συνεχώς προσπαθούμε να φέρουμε εις πέρας το έργο του λιμενικού και το έχουμε καταφέρει, πιστεύω, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι θύματα υπάρχουν, αλλά αν συγκρίνουμε με τον αριθμό των οποίων έρχονται στη χώρα μας, οι απώλειες ζώων που έχουμε είναι μηδενικές. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, οφείλεται στην εκπαίδευση και στο ζήλο που δείχνουν όλα τα πληρώματα των περιπολικών σκαφών που δρούν στην παραμεθόρυ περιοχή. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω και εγώ μαζί με τον Κυριάκο είναι ότι και οι δύο υπηρετούμε 16 χρόνια συναπτά στα πλωτά του λιμενικού της Μυτιλίνης. Έχουμε ζήσει αυτό το φαινόμενο από τα σπάργανά του, όταν ακόμα βγαίναν οι πλαστικές βάρκες, οι φουσκωτές, οι σκοπίλατες με 6-7 άτομα, μέχρι και το πικ, δηλαδή αυτό που ζούμε αυτές τις ημέρες, να είναι 60 και 70 άτομα και 80 άτομα μέσα σε μία βάρκα. Δυστυχώς, όπως είπε και ο συνάδελφος, ότι πολλές φορές υπάρχουν περιστατικά τα οποία δεν μπορούμε να προλάβουμε να τους σώσουμε όλους. Βέβαια, οι περισσότερες απώλειες που έχουν συμβεί σε περιστατικά έρευνας και διάσωσης και έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές, είναι σε περιστατικά τα οποία δεν ήταν παρόν σκάφους λιμενικού. Σε όσα περιστατικά έχουν κληθεί να συνδράμουμε στα πλαίσια της έρευνας και διάσωσης, έχουν σωθεί όλοι. Το μεγάλο το πρόβλημα είναι ότι προσεγγίζονται μια βάρκα φουσκωτή, η οποία υπάρχουν 60-70-80 άτομα, με έναν χειριστή ο οποίος δεν έχει ιδέα πώς να οδηγήσει αυτό το σκάφος. Είναι ότι πρέπει να γίνει μια πρώτη εκτίμηση. Οι άνθρωποι μέσα είναι απρόβλεπτοι. Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίοι συνεργάζονται άψογα μαζί μας, ακούνε τις εντολές μας, τους φέρνουμε δίπλα, αποβιβάζουμε πρώτα γυναίκες και παιδιά, μετά τους άντρες, πάνε όλα καλά. Υπάρχουν και περιπτώσεις όμως δυστυχώς που από τον πανικό το σηκώνονται όλοι όρθιοι, φωνάζουν βοήθεια και εκείνη τη στιγμή γίνεται το κακό.
αναποδογυρίζει η βάρκα, πέφτει από τη μία πλευρά και βλέπετε ξαφνικά 40 με 50 άτομα μέσα στη θάλασσα. Πρέπει να κάνεις αμέσως εκτίμηση σε κλάσμα δευτερολέπτου ποιοι είναι αυτοί που πρέπει να σώσεις πρώτος. Και πιστέψτε με ότι είναι πραγματικά δύσκολη η θέση μας. Αυτό που κάνουμε πάντα είναι να προσπαθούμε να σώσουμε τα παιδάκια, τα μικρά, τα οποία να πλέουν μέσα σαν να είναι μόνα τους, σαν μπάλα μέσα στη θάλασσα, να προσπαθούμε να τους μαζέψουμε όλους, τις μητέρες, και φυσικά αφήνουμε πίσω τους ενήλικες, οι οποίοι φορώνοντας τα σωσίβια αυτά που έχουν, και τα οποία θέλω να αναφέρω ότι δεν είναι προβλεπόμενα σύμφωνα με τη συνθήκη της όλας, είναι ψεύτικα σωσίβια τα οποία τα αγοράζουν απέναντι στην Τουρκία 10-15 ευρώ και τα οποία είναι μόνο για εμφάνιση. Δεν προσφέρουν κάτι στην πλευστότητα του ατόμου. Έχουμε κρυθεί πάρα πολλές φορές σε περιστατικά και σε κρύο τώρα το χειμώνα. Πιστέψτε με, εμείς με μπουφάν και με φουλ επένδυση να κρυώνουμε και να βλέπετε μικρά παιδάκια μηνών και ημερών βρεγμένα. Να τα ανασύρουμε μέσα από τις βρεγμένες βάρκες, να τα φέρνουμε επάνω στο σκάφος και αμέσως όλο το πλήρωμα να προσπαθούμε με κουβέρτες, με ό,τι ρούχα έχουμε εμείς μέσα στο σκάφος, να τα αλλάξουμε και να τα ντύσουμε. Προσπαθούμε δηλαδή κάθε φορά όλα τα πληρώματα, και δεν το λέω, δεν είναι μόνο της Μυτιλίνης, είναι όλα τα πληρώματα και όλα τα σκάφη της Παραμεθωρίου και τα πεσπασμένα που έρχονται από την υπηρετική Ελλάδα και τα μεγάλα τα αδελφάκια μας στα ανοιχτή θαλάσσια, στα ΠΑΘ. Όλοι, μα όλοι οι λιμενικοί που είναι στην Παραμεθώριο και επιχειρούν για τη διάσωση και την έρευνα και τη διάσωση των ανθρώπων, είναι όλοι ταγμένοι στο καθήκον και στο βασικό μας μέλημα, βασικά κάθε βράδυ, είναι να μην χαθεί καμία ανθρώπινη ζωή. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Βγαίνοντας στην περιβολία, κάνουμε το σταυρό μας και λέμε σήμερα, αν περνάει το χέρι μας, να μην χαθεί καμία ανθρώπινη ζωή. Βέβαια, υπάρχει η ψυχολογική κούραση και η σωματική κούραση. Πολλές φορές υπερβάλλουμε αυτό. Πρόσφατα είχαμε και ένα ατύχημα εμείς στη Μυτιλίνη πριν ένα μήνα, στον οποίο εμπλέκουμε και προσωπικά, γιατί ο ανθρωποκτήριακος Νικόλαος Γκόλιας, ο οποίος είχε ένα ατύχημα προσπαθώντας να κινητοποιήσει, μάλλον να αποτρέψει ένα ναυτικό ατύχημα, επειδή ένα σκάφος είχε μείνει ακυβέρνητο και αποτελούσε κίνδυνο, στην προσπάθεια αυτή δυστυχώς χτύπησε πάρα πολύ σοβαρά. Είναι ένα μήνα τώρα στο Νίνι Α. Ευτυχώς πάει λίγο καλύτερα, αλλά αυτό δείχνει και το μέτρο της διάθεσης και της θέλησης που έχουμε, μόνο και μόνο για να προστατεύσουμε δηλαδή ανθρώπους γύρω μας, για να μην πάθουν κάτι. Πολλές φορές βάζουμε σε δεύτερη μοίρα τον ίδιο μας τον εαυτό και την υγεία μας και την ασφαλειά μας, με γνώμονα πάντα να είμαστε αυτοί οι οποίοι θα σώσουμε τους άλλους. Και βάζουμε σε δεύτερη μοίρα πάντα το δικό μας εαυτό. Περιστατικά, υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά, δύσκολα. Σε κάθε διάσωση γυρνάμε πίσω και είμαστε ψυχολογικά κουρέλια. Έχουμε ανεβάσει παιδάκια. Χαρακτηριστικά, μια φορά θα σας πω ότι μου δώσανε, ήμασταν στο σκάφος και μας δίναν μια τσάντα, ένα σακ βαγιάς, και μας λένε πάρτε το. Εμείς σαν σακ βαγιάς θα παίρνουμε πάντα τελευταία, παίρνουμε τους ανθρώπους πρώτα. Και φωνάζαμε και τους λέγαμε γιατί μας το δίνεις, και μας το δίνουν και ανοίγουμε μέσα, και μέσα στο σακ βαγιάς είχαν ένα παιδάκι 11 ημερών. Και οι γονείς το είχαν βάλει μέσα στο σακ βαγιάς. Επειδή προφανώς δεν είχαν κάποιο άλλο μέσο για να το κουβαλήσουν, δεν μπορούσε να μπει πουθενά το παιδάκι τώρα 11 ημερών, και το είχαν βάλει μέσα ένα σακουβαγιάζ και μας το δώσανε σαν να ήταν αποσκευή. Έχουμε ανεβάσει άνθρωποι χωρίς χέρια και χωρίς πόδια από έκρηξη βόμβας στη Συρία. Έχουμε ανεβάσει με προσθετικά μέλη, να βλέπεις τον άνθρωπο να ανεβαίνει επάνω, να τον ανεβάζουμε τα χέρια και να έχει και το πόδι του αγκαλιά, να μην το χάσει, γιατί με αυτό θα εξασφάλιζε το περπάτημα μέχρι τα σύνορα. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις τραγικές. Αυτοί οι άνθρωποι και αυτοί οι καταδρεγμένοι φεύγουν από τον πόλεμο, όπως μας λένε και αυτοί, για να σωθούν. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο κάθε βράδυ στην περιπολία. Προσφέρουμε ό,τι έχουμε, κουβέρτες, φαγητό, νερό, και πάντα προσπαθούμε να τους παρέχουμε, έστω και για αυτή την ώρα που τους έχουμε πάνω στο σκάφος, τη μεγαλύτερη δυνατόν ανακούφιση που μπορούν να έχουν από εμάς. Πραγματικά, όλοι οι Έλληνες πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτά τα στελέχη. Για αυτά τα στελέχη που, παρά τις πολύ μεγάλες και σοβαρές ελλείψεις που υπάρχουν, πρώτο τους μέλημα σε όλη αυτή την προσπάθεια τους τελευταίους κυρίως 15 μήνες είναι να κρατάνε τη σημαία μας ψηλά στον ιστό. Η οργανική μου θέση είναι στο Ηράκλειο.